Καλησπέρα. Ένα πολύ ωραίο θέμα έχουμε για απόψε. Είναι από τα παλιά τα mail που περίμεναν υπομονετικά ένα χρόνο περίπου για να γίνουν vlog. Και ο τίτλος είναι «Έρωτας με τον έρωτα». Η φίλη που γράφει την επιστολή, που έγραψε την επιστολή και το update που θα σας διαβάσω σε λίγο, έχει αυτό το ζήτημα. Ερωτεύεται με τον έρωτα. Γεια σας κυρία Πετρίδου. Χαίρετε. Είμαι μια γυναίκα 37 χρονών. Σας έχω ανακαλύψει αρκετό καιρό και ειδικά τελευταίως δεν χάνω κανένα σας vlog επειδή μου δίνετε παρηγοριά και ενθάρρυνση. Είναι πολύ ωραίο το γέλιο σας και είσαστε χρήσιμοι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο τίτλος είναι φράση από το δεύτερο vlog που παρουσιάσατε σήμερα. Α, σήμερα δηλαδή πέρσι το Δεκέμβρη. Σας υπενθυμίσω ότι έχουμε περίπου 2.000 vlogs, το οποίο μπορείτε να πάσα στιγμή να πάτε πίσω στο κανάλι, στο playlist με τα vlogs και να τα δείτε. Αυτό που θα ήθελα να σας εξομολογηθώ είναι πως πριν από 6 χρόνια, δηλαδή όταν ήσουν 31 ετών, μου κίνησε το ενδιαφέρον ένας καινούριος εργαζόμενος στο χώρο εργασίας, για τον οποίο μέσα σε διάστημα ενός έτους έκανα δοκιμές κατά διαστήματα να τον πλησιάσω, αποτυχημένες. Ώσπου εν τέλει συνέβη ένα περιστατικό στο οποίο ήμουν μπροστά με μια άλλη συνάδελφο, για την οποία εκδήλωσε ολοφάνερα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Από το οποίο περιστατικό αντιλήφθηκα δύο πράγματα. Το ένα ήταν πως αυτός ο άνθρωπος δεν θα με κοιτούσε στον αιώνα τον άπαντα, ότι έχει άλλα γούστα. Και το δεύτερο, ίσως το χειρότερο, πως τελικά δεν είχε καμία μα καμία σχέση με τον άνθρωπο που νόμιζα πως είναι. Εν τω μεταξύ, μετά από αυτό το περιστατικό, αυτός έκανε επιτέλους κίνηση για να με προσεγγίσει. Δυστυχώς όμως η λύπη μου ήταν τόσο μεγάλη, είχα πάθει σοκ, όπου και βραχυκύκλωσα και δεν μπόρεσα να αντιδράσω. Για το διάστημα που παρέμεινα στο χώρο εργασίας, αγχωνόμουν υπερβολικά μήπως επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό με αυτούς τους δύο. Δηλαδή να τους δεις να φλερτάρουν μπροστά σου, από ό,τι αντιλαμβάνω. Άρχισα να αρρωσταίνω, πότε το ένα, πότε το άλλο. Επίσης έκλαιγα πάρα πολύ καθημερινά για μεγάλο διάστημα και μετά που έφυγα από εκεί. Ευτυχώς με τον καιρό, με τα χρόνια δηλαδή, καταλάγιασε. Ομολογώ όμως πως ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, εξακολουθώ κάποιες φορές να το θυμάμαι. Το ξέρω πως ήταν όλο στο κεφάλι μου και πως ο άνθρωπος καμία σχέση δεν είχε με αυτό. Αυτό είναι ο έρωτας με τον έρωτα. Όταν ερωτευόμαστε μονοπλευρά, με έναν τρόπο εφηβικό, φτιάχνουμε μια φαντασίωση της ερωτικής σχέσης που θα θέλαμε να είχαμε με έναν άνθρωπο και ζούμε με αυτή τη φαντασίωση μέχρι που πιστεύουμε κιόλας ότι όντως έχουμε σχέση με εκείνον τον άνθρωπο. Έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία πρόσφατα, αλλά δυσκολεύομαι να μιλήσω για το θέμα. Το θεωρώ ντροπή για γυναίκα στην ηλικία μου και γενικά ντροπή. Δεν είναι ντροπή, αγάπη μου. Μπορεί να συμβεί στον καθένα μας αυτό. Βλέπω πως έπρεπε να την έχω ξεκινήσει νωρίτερα, τη ψυχοθεραπεία εννοείς. Εν τω μεταξύ, απορώ και ανησυχώ μήπως τότε αυτό που έπαθα έπρεπε να πάρω φάρμακα. Έκανα μέσα μου σαν απατημένη σύζυγος μετά από 20 χρόνια γάμου και χειρότερα ακόμη. Θέλω να πω, έπαθα χειρότερο αποκόλλημα, νομίζω. Πώς θα γίνει να μην επαναληφθεί αυτό? Δεν μπορώ να μην ερωτεύομαι. Κάποια στιγμή θα μου ξανατύχει και άμα πάλι δεν βρω ανταπόκριση, τι θα κάνω? Ευχαριστώ πολύ, κυρία Θέκλα, που διαβάζετε την επιστολή. Καλά Χριστούγεννα και άλλες γιορτές. Περάσαν τα Χριστούγεννα τα περσινά και οι γιορτές οι περσινές, όπως ήταν τέλος πάντων, πήγε το 20, όπως είναι. Λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι αυτό που έχει στείλει φίλη, θα σχολιάσω και μετά θα διαβάσω το update, γιατί έχουμε και update. Shit happens. Life happens. Μπορεί να συμβεί. Να έχουν περάσει κάποια χρόνια και να μην έχουμε ξεκινήσει την ερωτική μας ζωή, ενώ άλλοι άνθρωποι σε παρόμοια ηλικία με εμάς και νεότερη ηλικία από εμάς να έχουν ξεκινήσει την ερωτική τους ζωή. Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο να ντρεπόμαστε, δεν είναι κάτι για το οποίο να νιώθουμε ότι είμαστε εξωγήινοι. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Είναι και θέμα διαπαιδαγώγησης και ευκαιριών που μπορεί να τύχουν στη ζωή. Πραγματικά κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τύχει να μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον που να ευνοεί την κοινωνικοποίησή τους και οι γονείς τους να έχουν φίλους, να είναι κοινωνικοί, να προτρέπουν τα παιδιά τους να δημιουργούν φιλικές και ερωτικές σχέσεις, ενώ να μην τους αποτρέπουν. Ενώ σε άλλες οικογένειες να αποτρέπουν τα παιδιά τους από το να κάνουν ερωτικές σχέσεις, να τους μεγαλώνουν με κοινωνικά στερεότυπα, με προκαταλήψεις, με την άποψη ότι η γυναίκα ειδικά πρέπει να είναι παρθένα πριν από το γάμο και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία μπορεί να μας σαμποτάρουν, να μας μπλοκάρουν το μυαλό, να μας βραχυκυκλώσουν και να μην ξεκινήσουμε την ερωτική μας ζωή
Εν ωρίς, δηλαδή ενώ στην εποχή που είσαι, ξέρω εγώ, έφηβος, στα τελευταία στάδια της εφηβείας, ξέρω εγώ, στη δευτέρα, τρίτη ηλικίου να ξεκινήσει κάποιος να βγαίνει ραντεβού, ή στο πανεπιστήμιο, ή μετά τα 18, 19, 20, για τον καθένα είναι διαφορετικά αυτά τα χρονικά περιθώρια. Αυτό που συνέβη και στη φίλη, στα 31 της, να γνωρίσει κάποιον στη δουλειά της, να τον δει στην ουσία, όχι να τον γνωρίσει ουσιαστικά, να ξέρει πως υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να είχαν μια καλή μέρα με αυτόν τον άνθρωπο ή κουβέντες οι οποίες να ήταν στα πλαίσια της συνεργασίας τους, τίποτα περισσότερο. Της δημιουργήθηκε προφανώς ερωτικό συναίσθημα. Το οποίο ερωτικό συναίσθημα το άφησε μέσα της, το άφησες φίλη μέσα σου να καλλιεργείται, χωρίς να το ελέγξεις, να ελέγξεις αν υπάρχει ανταπόκριση. Εννοείται πως όταν θα νιώσουμε ερωτευμένοι, δεν είναι σίγουρο πως θα υπάρχει ανταπόκριση. Εννοείται ότι αν μας αρέσει ένας άντρας, αν μας αρέσει μια γυναίκα, αν δούμε ένα πρόσωπο στο περιβάλλον μας, το φιλικό, το επαγγελματικό, γνωρίσουμε ένα πρόσωπο, ρε παιδί μου, κάτω από συνθήκες που δεν είναι βγαίνω ραντεβού, μπορεί να ερωτευτούμε μονομερώς. Μπορεί εμείς να θέλουμε να ενδιαφερόμαστε ερωτικά για κάποιον. Είναι σημαντικό να κάνουμε κρούση, δηλαδή να ρίξουμε άδεια για να πιάσουμε γεμάτα. Να κάνουμε κάποιους ελέγχους για να δούμε αν υπάρχει ανταπόκριση. Γιατί ο άλλος ή η άλλη μπορεί να μην τους πέρασε καν από το μυαλό. Και άμα τους το πούμε ή άμα τους ενημερώσουμε γι' αυτό, μπορεί να τους περάσει από το μυαλό. Είδες ότι μετά που εσύ είδες αυτό το σκηνικό με τον συνάδελφο σου και την άλλη, ότι αυτός σε προσέγγισε και μετά εσύ δεν μπορούσες, επειδή στενοχωρήθηκες που τον είδες πώς λειτουργούσε. Δηλαδή αυτός κατάλαβε ότι ενδιαφερόσουν να ήρθε να σε προσεγγίσει. Φυσικά κάποιοι άνθρωποι δεν μας προσεγγίζουν, δεν είναι και για το καλό μας. Δεν μας προσεγγίζει ένας αδιάγνωστος, δεν είναι και κάτι να χαιρόμαστε γι' αυτό. Όπως και να έχει. Αν μας αρέσει κάποιος ή κάποια, το δείχνουμε. Το δείχνουμε με ευγένεια και με διακριτικότητα. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον άλλο, θα θέλεις να πάμε για ένα καφέ. Δεν είναι κακό να ρωτήσεις να πας για ένα καφέ. Θα θέλεις μετά τη δουλειά να πάμε για ένα ποτό. Μία πρόταση που μπορεί να έρθει και από τη γυναίκα και από τον άνδρα, από οποιονδήποτε μέσα σε δύο ανθρώπους που γνωρίζονται, γιατί είπαμε δεν υπάρχουν μόνο ετεροφιλοφίλα ζευγάρια, υπάρχουν και ομόφιλα ζευγάρια ή δυνητικά ζευγάρια. Κάνουμε μια πρόταση και βλέπουμε τις αντιδράσεις του άλλου ή προσπαθούμε να έχουμε μια κάποια επικοινωνία. Πώς φλερτάρει κάποιος διακριτικά? Στέλνεις ένα μήνυμα. Στέλνεις κάποια μηνύματα τα οποία να είναι μεν διακριτικά αλλά να είναι σε σταθερή βάση ώστε να καταλάβει το άλλο το πρόσωπο ότι έχεις κάποιο ενδιαφέρον. Επιδιώκεις να έχεις συνάντηση με αυτό το πρόσωπο. Είτε για φαγητό, είτε για ποτό, είτε μια βόλτα. Είναι ανθρώπινο να ζητήσεις από κάποιον ή από κάποια να πάτε μια βόλτα, ειδικά αν είσαστε σε ένα παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον. Αν ο άλλος δεν ενδιαφέρεται, είναι πολύ πιθανό να πει όχι, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος, είμαι κουρασμένη κλπ. Αυτό που έπαθες εσύ όντως ήταν κόλλημα. Ήταν έρωτας με τον έρωτα, γιατί ήταν μονομερής έρωτας ο οποίος δεν ήταν καθόλου στηριγμένος και βασισμένος πάνω στα στοιχεία της, τα πραγματικά στοιχεία της προσωπικότητας εκείνου του ανθρώπου, αλλά ήταν βασισμένος πάνω στη φαντασίωση που είχες φτιάξει εσύ για αυτόν τον άνθρωπο. Στο καινούριο μου βιβλίο που περιμένουμε να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2021, υπάρχει κεφάλαιο που είναι ερωτευμένος με τον έρωτα ή με το πρόσωπο, που μιλάει για τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει και δεν έχει συμβεί μόνο σε σένα. Πάμε στο update. Κυρία Πετρίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα ακόμη να προσθέσω πως εν τέλει δεν μπόρεσα να συνεχίσω την ψυχοθεραπεία μου. Λόγω ενός ατυχήματος, αλλά και ενός άλλου λόγου. Ο άλλος λόγος είναι πως όταν έφτασα να πω στον ψυχολόγο πως στην ουσία δεν έχω ξανακάνει σχέση στη ζωή μου, εκείνος νομίζω πως απλά φρίκαρε. Δεν είπε κάτι, αλλά από το σώμα και την έκφραση νομίζω πως το κατάλαβα. Έτσι κι εγώ όσο να είναι ντρεπόμουν να του έλεγα περισσότερα. Μπορεί και να μην φρικάρει ο ψυχολόγος, μπορεί εσύ από το φόβο σου μην τυχόν και φρικάρει, να ερμήνευσε τη στάση του σώματος του ότι φρίκαρε. Μπορεί εκείνη την ώρα που του το είπες αυτό το πράγμα να προβληματίστηκε ότι έχει μια καινούρια πληροφορία και πώς μπορεί με βάση αυτή την πληροφορία να σε συμβουλεύσει καλύτερα. Θα ήταν ευχής έργων αν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, να πάμε σε εκείνη τη συνεδρία, ειδικά που του είπες ότι δεν έχω κάνει ξανά σχέση,
και να το ρωτήσεις, φρίκαρες τώρα, τι άποψη έχεις για μένα. Γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο, κόπο και ενέργεια όταν ρωτούμε τους άλλους, και ειδικά το θεραπευτή μας, μπορούμε να το ρωτήσουμε αυτά τα πράγματα. Τι ακριβώς νιώθουν όταν εμείς ερμηνεύσουμε μια συμπεριφορά τους ως κάτι. Ακόμη και αυτό το λίγο, η λίγη ψυχοθεραπεία που έκανα, νομίζω πως είχε κάποια ωφέλεια σε μένα. Χαίρομαι. Εν τω μεταξύ, ένα χρόνο μετά από τότε που σας έγραψα, είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω πως πάλι μου αρέσει κάποιος από τη δουλειά, που εκτός από μένα κοιτάει και άλλες. Αλλά σε μένα δεν μιλάει καθόλου, σε αντίθεση με τις άλλες. Και όσο να είναι, λυπάμαι που το βλέπω. Θέλω να πιστεύω ότι μπορώ να ζήσω και χωρίς την προτίμηση ενός άνδρα, αλλά όσο να είναι, είναι σκληρό για μένα τόσα χρόνια μοναξιάς. Ευχαριστώ πολύ, θα περιμένω το vlog σας. Αγάπη μου, είναι πολύ φυσιολογικό να θέλεις να αγαπήσεις με ανταπόκριση. Να ερωτευτείς κάποιον άνθρωπο, ο οποίος να σε ερωτευτεί και εκείνος πίσω. Φυσιολογικότατο. Δεν ζητάς κάτι παράλογο, ούτε κάτι υπερβολικό. Φαίνεται όμως, φιλενάδα, πως έχεις ένα τύπο. Και ο πρώτος στην προηγούμενη δουλειά που σου άρεσε, αλλά και ο δεύτερος τώρα σε αυτή τη δουλειά, μου φαίνεται ότι είναι τύποι οι οποίοι είναι φλερταριστικοί. Και κοιτάνε πολλές γυναίκες. Μήπως ο μπαμπάς σου ήταν έτσι, μήπως ο μπαμπάς σου ήταν λίγο γυναικάς, μήπως κοιτούσε λίγο τις γυναίκες, μήπως κάποιος άλλος άνδρας από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσες είχε μια τέτοια συμπεριφορά. Γι' αυτό να σου φαίνονται ελκυστικοί και να σου φαίνονται οικοί οι άνδρες που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι τα κορίτσια ελκύονται από άνδρες που προσομοιάζουν τον πατέρα τους. Στο χαρακτήρα, στην προσωπικότητα, στη συμπεριφορά, ακόμη και στην εμφάνιση. Και ότι θεωρούμε όλοι μας οικείο αυτό στο οποίο είμαστε συνηθισμένοι. Δηλαδή, αν είμαστε συνηθισμένοι σε έναν άνδρα ο οποίος είναι μπερμπάντης και κοιτάει, κοιτάει και δεξιά, κοιτάει και αριστερά, ρίχνει και από εδώ βλέμματα, ρίχνει και από εκεί βλέμματα, να μην μας φαίνεται αποθητικός κάποιος ο οποίος να είναι γυναικάς. Εγώ προσωπικά βρίσκω πολύ αποθητικούς τους παίχτες. Πάρα πολύ αποθητικούς. Τους βρίσκω αποθητικούς. Αν καταλάβω ότι κάποιος είναι παίχτης, έστω και αν μου αρέσει εμφανισιακά ή αν έχω μια κάποια συμπάθεια, τους αποστρέφομαι μετά. Γιατί δεν έχω συνηθίσει με αυτό το πρότυπο. Ο πατέρας μου δεν είναι παίχτης. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Σέβεται τον εαυτό του, σέβεται τη γυναίκα του, σέβεται την οικογένεια του. Δεν κοιτάει άλλες γυναίκες. Κοιτάει μόνο τη δικιά του γυναίκα. Ο αδερφός μου το ίδιο. Δεν έχω μάθει. Δεν το θεωρώ φυσιολογικό άλλος να είναι παίχτης. Το θεωρώ κάτι πολύ, πολύ αρνητικό και άγνωστο σε μένα. Υπάρχουν όμως γυναίκες οι οποίες έχουν μεγαλώσει με μπαμπάδες παίχτες ή με θείους παίχτες ή με παίχτες στο περιβάλλον τους, οι οποίες νομίζουν ή πιστεύουν ότι έτσι είναι όλοι οι άνδρες. Ότι αν ένας άνδρας κοιτάει δεξιά και αριστερά, αν έχει μια συμπεριφορά παίχτη, player, ότι είναι εντάξει, γιατί είναι άνδρας. Οι άνδρες είναι players. Για μένα δεν είναι όλοι οι άνδρες players. Και επίσης πιστεύω ότι κάποιοι άνδρες που λειτουργούν ως players, βρίσκοντας την κατάλληλη αγάπη, ψυχοθεραπεία, θεραπευτική αντιμετώπιση, μπορούν να πάψουν να είναι players. Εάν ήδη συνειδητοποιούν και αντιλαμβάνονται το τι τους συμβαίνει. Γιατί οι παίχτες, ούτε και αυτοί είναι ικανοποιημένοι από βαθιά ουσιαστική σύνδεση, γιατί όταν συνέχεια κοιτάς δεξιά και αριστερά, μπορεί να κάνεις πολλές συνδέσεις, αλλά επιπόλαιες επιφανειακές και όχι βαθιές. Το θέμα μας δεν είναι οι παίχτες όμως και οι παίχτριες. Λοιπόν, φαίνεται ότι σου αρέσει σε τραβάει ένας συγκεκριμένος τύπος άνδρα. Μπορεί να μην ήταν ο πατέρας σου έτσι, κάποιος στην οικογένειά σου. Μπορεί επειδή σου άρεσε ο πρώτος που ήταν παίχτης, είχε συμπεριφορά παίχτη, να σου αρέσει τώρα κι αυτός. Άρα ξέρεις, ξεκάθαρα, ότι τα κριτήρια σου δεν είναι και πολύ καλά. Άρα, τι σε συμβουλεύω να κάνεις, αφού φαντάζομαι ότι έχει περάσει η δυσκολία από το ατύχημα που είχες, και εφόσον στον προηγούμενο θεραπευτή που πήγες νόμισες ότι πίστεψες ότι σε κοροϊδέψε ή ότι ένιωσε άβολα που εσύ δεν είχες κάνει ξανά ερωτική σχέση, θα σε συμβούλευα να ξεκινήσεις ξανά ψυχοθεραπεία. Αν θες να πας στον ίδιο θεραπευτή μπορείς να πας, αλλά να του πεις ανοιχτά, να του μιλήσεις ανοιχτά και να του πεις την άλλη φορά όταν σας είπα ή όταν σου είπα, δεν ξέρω αν μιλάτε στον πληθυντικό ή στον ενικό, πως δεν είχα κάνει σχέση, ένιωσα ότι σοκαρίστηκες. Ισχύει αυτό το πράγμα?
Και από εκεί και πέρα ξεκινήσατε να συνεχίσετε τη ψυχοθεραπεία σας, εφόσον λες ότι σε βοήθησε η ψυχοθεραπεία. Αν θες όμως, μπορείς να πας και σε άλλο ψυχολόγο, μπορείς να διαλέξεις μια ψυχολόγο γυναίκα. Αν θα νιώθεις πιο άνετα να μιλήσεις με γυναίκα. Η ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει να καταλάβεις γιατί λειτουργείς όπως λειτουργείς, να ενδυναμωθείς ψυχικά, να αποκτήσεις περισσότερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και να μην αφήνεις τον εαυτό σου να επενδύει πάνω σε συναισθήματα που δεν είναι ασφαλή. Δεν είναι ασφαλές το να ερωτευτείς κάποιον από τη δουλειά που κοιτάζει όλες τις άλλες και μιλάει με όλες εκτός από σένα. Είναι σαν να κάνεις μια αυτοκαταστροφική επιλογή. Και όπως λες και εσύ πολύ ξεκάθαρα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς έρωτα και άμα δεν είναι ερωτευμένος, κάποια στιγμή θα ερωτευτεί. Οπότε πριν την επόμενη φορά που θα ερωτευτείς, θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να κάνεις ψυχοθεραπεία για να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να εκτιμήσεις τον εαυτό σου, να συγχωρέσεις τον εαυτό σου που ακόμη δεν έχει κάνει σχέση. Γνωρίζω γυναίκες που έκαναν την πρώτη τους σχέση στα 40 τους και τα πήγαν περίφημα. Και άντρες γνωρίζω που έκαναν σε μεγαλύτερη ηλικία την πρώτη τους σχέση. Όλα αυτά είναι ταμπέλες, είναι στερεότυπα, είναι προκαταλήψεις ότι πρέπει στην τάδε ηλικία να ξεκινάει ερωτική ζωή. Πρέπει να κάνεις σεξ μέχρι σε αυτή την ηλικία. Πρέπει να κάνεις σχέση μέχρι αυτή την ηλικία. Πρέπει να παντρευτείς μέχρι σε αυτή την ηλικία. Όχι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του ρυθμούς, οι οποίοι είναι σεβαστοί και αποδεχτοί. Αγάπησε τον εαυτό σου όπως είσαι. Θα ζήσουμε μέχρι τα 90 πλάς εμείς αυτή η γενιά που είμαστε. Είμαι και μεγαλύτερη από σένα. Θα ζήσετε κι εσείς. Εσείς ειδικά θα πάτε μέχρι τα 100. Οπότε, τι είναι 37 χρόνια μπροστά στα 100? Τίποτα. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου για να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να εκτιμήσεις τον εαυτό σου και να μπαίνεις στο παιχνίδι του φλερτ και του έρωτα από ένα χώρο ενδυναμωτικό. Και επίσης, στο βιβλίο το καινούριο που ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει, θα κυκλοφορήσει την άνοιξη, υπάρχει και κεφάλαιο για το πώς διαχειριζόμαστε το φλερτ. Τα οποία εκείνα που γράφω σε εκείνο το κεφάλαιο, αρκετά από αυτά τα έχουμε πει στα vlogs. Και εδώ, σε αυτό το vlog σου έχω πει αρκετά πράγματα για το πώς διαχειρίζεσαι το φλερτ. Δείχνεις το ενδιαφέρον σου ενωρίς, ρίχνεις άδεια για να πιάσεις γεμάτα και άμα έρθουν πίσω άδεια αυτά που έριξες άδεια, το παίρνεις απόφαση ότι δεν. Και πάμε παρακάτω, με την έννοια ότι δεν επενδύουμε συναισθηματικά πάνω σε έναν άνθρωπο που μας δείχνει ή μας λέει ξεκάθαρα ότι δεν ενδιαφέρεται. Συνήθως μας δείχνει, θα μας το πει, άμα σου το πει ξεκάθαρα το καταλαβαίνεις, που μας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται. Την αγάπη μου να έχεις και σου εύχομαι να βιώσεις τον έρωτα και να το βιώσεις με ανταπόκριση και δημιουργικά και να γευτείς όλα αυτά που ονειρεύεσαι. Φιλιά.